Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV και πάμε να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό και δύο τραυματίες σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Εθνική Ιωαννίνων Κόνιτσας, λίγο μετά το γήπεδο της Ελεούσας. Στο τροχαίο δυστύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τρία γεωταχή και ένα λεωφορείο, χωρίς ευτυχώς κανείς από τους επιβαίνοντες να τραυματιστεί. Η κυκλοφορία διακόπηκε για μισή περίπου ώρα και γινόταν από παρακαμπτήριες οδούς. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ένας νεκρός ηλικίας 51 ετών και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που έγινε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι στην Εθνική Ιωαννίνων Κόνιτσας, λίγο μετά το γήπεδο της Ελεούσας. Σύμφωνα με τα πρώτα ανεπιβεβαίωτα όμως στοιχεία, αφού η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ο οδηγός ενός γιοταχή φορτηγού επιχείρησε προσπέραση σε προπορευόμενο όχημα, όμως συγκρούστηκε με τοπικά με γιοταχή που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ο οδηγός ενός λεωφορείου που ακολουθούσε σταμάτησε έγκαιρα το βαρύ όχημα πριν αυτό συγκρουστεί με τα δύο εμπλεκόμενα στο τροχαίο οχήματα, όμως ένα τρίτο γιοταχή που ακολουθούσε το λεωφορείο έπεσε με ταχύτητα στο πίσω μέρος αυτού. Το αποτέλεσμα των διαδοχικών συγκρούσεων, στις οποίες ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα αυτοκίνητα, ήταν ο 51χρονος ημεδαπός οδηγός του πρώτου γιοταχή οχήματος που συγκρούστηκε με το γιοταχή φορτηγό να χάσει τη ζωή του, ενώ τραυματίστηκαν ο οδηγός και η συνοδηγός του γιοταχή που προσέκρουσε στο λεωφορείο και διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο από το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να κάνουν αγώνα δρόμου πρώτα για να απεγκλωβίσουν μαζί με την πυροσβεστική τους τραυματίες και στη συνέχεια να τους παράσχουν τις πρώτες βοήθειες για να διακομιστούν το συντομότερο στο νοσοκομείο. Η συνοδικός μάλιστα που τραυματίστηκε είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης και υποβάλλεται σε λεπτομερείς ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν και η ίδια αλλά και το έμβριο είναι καλά στην υγεία τους. Αξίζει να σημειωθεί τέλος ότι κανείς από τους επιβάτες, 40 περίπου, του λεωφορείου αλλά και ο οδηγός δεν τραυματίστηκε. Για μια σειρά παρατυπιών και παρανομιών που σχετίζονται με τις ευθύνες αλλά και τις αρμοδιότητες του φορέα διαχείρισης προσφεύγει η Περιφερειακή Αρχή στις Εισαγγελικές Αρχές. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης, τόνισε πως η Περιφερειακή Αρχή θα διαφυλάξει τα συμφέροντα των κατοίκων της Ηπείρου. Ακόμα, ο κ. Καχρημάνης απίθυνε νέα έκκληση συνεργασίας προς τη διοίκηση του φορέα διαχείρισης. Στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές προσφεύγει άμεσα η Περιφέρεια Ηπείρου για μια σειρά παρατυπιών και παρανομιών που όπως αναφέρει σχετίζονται με τις ευθύνες και αρμοδιότητες του ΦΟΔΣΑ τόσο σε σχέση με τη μη λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωσης όσο και με την παράνομη λειτουργία του Χιτή Βλαχέρνας ως Χιτά. Ο Αλέξανδρος Καχρημάνης στη συνέντευξη που παραχώρησε δεν έδειξε διάθεση να αποκλιμακώσει την ένταση με τη διοίκηση του φορέα και τον ανάδοχο λειτουργίας του εργοστασίου, επιμένοντας πως η Περιφέρεια Ηπείρου θα διαφυλάξει τα συμφέροντα των υπηρωτών. Παρότι εμφανίστηκε εξαιρετικά σκληρός στην τοποθέτησή του όμως και αποφασισμένος να συνεχίσει τη μάχη για τη μη παράδοση του εργοστασίου και του εξοπλισμού των σταθμών, εάν δεν τηρούνται οι βασικές προϋποθέσεις, απίφθινε νέα έκκληση συνεργασίας προς τη διοίκηση του φορέα, η οποία όμως, όπως είπε, όλο το προηγούμενο διάστημα λειτουργήσε παραπλανητικά σε βάρος της περιφέρειας. Η συνέντευξη του κ. Καχρημάνη δόθηκε με αφορμή τις εξελίξεις στο θέμα των απορριμμάτων αλλά και εν ώψη της δημοσίευσης της απόφασης της Μίζωνος Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την προσφυγή που είχε καταθέσει ο ΦΟΔΣΑ σχετικά με την αρμοδιότητα μεταφοράς του υπολείμματος, η οποία απόφαση δικαιώνει απόλυτα τις θέσεις της περιφέρειας. Ο κ. Καχρημάνης τόνισε ότι διαπράτεται παρανομία με τη συνέχιση της λειτουργίας του Χιτή Βλαχέρνας ως Χιτά, επιρρύπτοντας την ευθύνη γι' αυτό στον πρόεδρο του Φορέα και στους Δήμους Αρταίων και Νικολάου Σκουφά αντίστοιχα. Αυτό στην ουσία ήταν παραπλανητικό, διότι όταν φτάναμε στο διατάφτα την άλλη μέρα είχαμε στο ελεγκτικό συνέδριο από το τμήμα στο εφταμελές συμβούλιο και μετά στην Ολομέλεια. Καταλαβαίνετε ότι ήταν μια συζήτηση για την συζήτηση. Επίσης έχω πει ότι η Εκτελεστική Επιτροπή του ΦΟΣΔΑ είναι η μόνη η οποία δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά
με το θέμα του εργοστασίου. Και να σας πω γιατί. Πρώτα-πρώτα, αν πίστευαν το εργοστάσιο, από τον πρόεδρο μέχρι τους δήμους Αρταίων και το Δήμο Νικολάου Σκουφά, ας αφήσουμε τους ορεινούς τσάρτες που είναι εξαρτημένοι, θα έπρεπε να φέρνουν τα απορρίμματα στο εργοστάσιο. Παρά που εγώ είτε ως Περιφερειάρχης Υπήρου, είτε στο Δήμο Αρταίων μέσω, γιατί ξέρετε είναι στα ανταποδοτικά τέλη, βοήθησα το Δήμο Αρταίων, είτε το σύνδεσμο που έχουν εκεί μαζί με τον Δήμο Ζηρού, δεν έφεραν ποτέ απορρίμματα. Έτσι είμαι υποχρεωμένος να πάω στην Εισαγγελική Αρχή το θέμα που αφορά το υπόλοιμα, την μη λειτουργία των ΣΜΑ, γιατί δικιά τους υποχρέωση είναι. Εδώ φτάσαμε στα τρελά, σε όλα να λέμε ενώ μας δίνει το Υπουργείο χρήματα να λειτουργήσουμε, να έχουμε τα έξοδα για το υπόλοιμα. Σε δύσκολες εποχές οι ίδιοι θέλουν να το κάνουν χωρίς να σκέφτονται ότι πιάστηκαν ελιποβαρείς για τέτοιες καταστάσεις. Η ανικανότητα των δημάρχων έδωσε και η ανευθυνότητα να σοβαρευτούν σε αυτά τα θέματα έδωσε σε μας όλα αυτά στην πλάτη μας για να μην πέσουν πρόστιμα στον κόσμο. Όπως είχε αναφέρει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο στο μεταξύ, το κρίσιμο θέμα που διαπιστώθηκε από την περιφέρεια από όταν ανέλαβε τη μεταφορά του υπολείμματος ήταν και είναι η μειωμένη απόδοση του εργοστασίου σε σχέση με τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Ο κ. Καχρημάνης υπογράμμισε ότι μετά την ψήφιση της τροπολογίας πίστευε πως θα επικρατήσει η λογική και ότι θα άφηναν την περιφέρεια για λίγο διάστημα να έχει την ευθύνη. Οι ίδιοι, όπως είπε, δεν έχουν τα εχέγγυα για να λειτουργήσουν το εργοστάσιο και παρουσίασε αναλυτικά τις οικονομικές καταστάσεις με τις υποχρεώσεις και τα χρέη των Δήμων απέναντι στην περιφέρεια. Και για ένα διάστημα μέχρι να στρώσει η κατάσταση θα άφηναν την περιφέρεια Υπήρου να οφόσδα να φέρει τα πράγματα εκεί που πρέπει, γιατί δυστυχώς δεν έχουν τα εχέγγυα να δουλέψουν αυτή τη στιγμή ούτε το εργοστάσιο ούτε να μπορέσουν να πείσουν τους συναδέλφους ότι θα γίνει αυτή η δουλειά. Άλλωστε και εγγυήσεις τι θα βάλουν από το ΦΟΣΔΑ. Δεν είναι να λέμε μια κουβέντα, θα μας βοηθήσει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Για μένα έχει και ευθύνες και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο οποίος ήρθε τόσες φορές στην περιοχή και δεν βρέθηκε ποτέ για να μάθει τα πραγματικά προβλήματα, και θα είναι και εις βάρος της εταιρείας αυτά που κάνει, όχι μόνο εις βάρος των πολιτών. Αδυναμίες ή και σκοπιμότητες στο μεταξύ άλλων δήμων της Υπήρου βλέπει πίσω από την απόφαση του φορέα η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων, που επανήλθε με νέα ανακοίνωσή της. Για πρώτη φορά, μάλιστα, σε ανακοίνωση γίνεται λόγος για προεκλογικές σκοπιμότητες, χαρακτηρίζοντας ως περιφερειομάχους εκείνους που μαζί με τα εξαπτέρη γάτους, όπως αναφέρει, τοποθετούνται σχετικά. Αλλά δεν μπορούν να πείσουν ούτε τους εαυτούς τους. Η Δημοτική Αρχή τοποθετήθηκε με σαφήνεια, τονίζεται, στη συνεδρίαση του Φώτισσα, όπως έχει πράξει και στο παρελθόν. Αν η θέση της δεν ικανοποίησε όσους σήμερα θέλουν πίσω τις αρμοδιότητες που με την υπογραφή τους εκχώρησαν στην περιφέρεια, είναι δικό τους πρόβλημα. Η Δημοτική Αρχή δεν θα δεχθεί την επιβάρυνση των πολιτών ούτε κατά ένα ευρώ. Δεν θα δεχθεί να πληρώσουν οι γιαννιώτες τις αδυναμίες ή τις σκοπιμότητες άλλων δήμων της Υπήρου που εξακολουθούν να μην φέρνουν τα απορρίμματα στο εργοστάσιο. Αν κάποιοι αποφάσισαν να χαρατσώσουν τους πολίτες για τους δικούς τους λόγους, αναλαμβάνουν και την ευθύνη, αναφέρει χαρακτηριστικά. Για τον επανακαθορισμό της οριοθέτησης της Παμβότιδας σε συγκεκριμένα σημεία που έχουν γίνει σφάλματα, ρωτήθηκε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης. Όπως δήλωσε ο κ. Καχρημάνης, η θέση του είναι υπέρ του επανακαθορισμού των ορίων της λίμνης για λόγους ηθικής, τιμιότητας αλλά και λογικής. Παράλληλα, εκπρόσωποι του Συλλόγου Ιδιοκτητών στο Μάτσικα παρουσίασαν αναλυτικά στα μέσα ενημέρωσης τις ενστάσεις τους και τις διαφωνίες για την πρόθεση του Δήμου να προχωρήσει σε αναγκαστικές απαλωτριώσεις. Ας δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Ξεκάθαρη θέση υπέρ του επανακαθορισμού της οριοθέτησης όχι στο σύνολο της παραλίμνιας έκτασης αλλά σε συγκεκριμένα σημεία που αποδεδειγμένα έχουν γίνει πρόδειλα σφάλματα στην οριοθέτηση, πήρε ο Αλέξανδρος Καχρημάνης. Με αφορμή και την επιστολή του Συλλόγου Ιδιοκτητών Μάτσικα, τις διαμαρτυρίες των ιδιοκτητών από την περιοχή των Λογκάδων, της Καστρίτσας και της Αμφιθέας για τη χάραξη του ποδηλατόδρομου που καταργεί στην πράξη το δικαίωμα της ιδιοκτησίας,
Παράλληλα όμως και εν ώψη της αποστολής των ειδοποιητηρίων από το Δήμο Ιωαννιτών για την αναγκαστική απαλωτρίωση εκτάσεων στο Μάτσικα, ο κ. Καχρημάνης ρωτήθηκε για τη θέση της περιφέρειας. Έτσι τάχθηκε ανεπιφύλακτα για λόγους ηθικής και τιμιότητας, όπως είπε, αλλά και σύμφωνα με τη λογική υπέρ του επανακαθορισμού της οριοθέτησης σε συγκεκριμένα σημεία, ώστε και οι ιδιοκτησίες να απεμπλακούν, αλλά και να μην υπάρξει πρόβλημα στην υλοποίηση του παραλίμνιου ποδηλατόδρομου. Πιστεύω ότι εμείς τι θέλουμε εκεί, θέλουμε να έχουμε ένα πράσινο, θέλουμε να έχουμε τον ποδηλατόδρομο, θέλουμε να έχουμε τον πεζόδρομο. Εάν βάλουμε ένα μέγεθος 30-40 μέτρα από την κόκκινη γραμμή, μας φτάνει για όλα. Αυτή είναι η δικιά μου η σκέψη. Αυτό για το Μάτσικ. Εγώ δεν λέω δεξιά του δρόμου όπως πάμε από τον Μπόρο, λέω τα αριστερά, τα οποία και στα δεξιά υπάρχουν φυτίες, αλλά λέω αυτά ας τα αφήσουμε για τη λίμνη. Και να βγούμε στην περιοχή της Καστρίτσας. Στην περιοχή της Καστρίτσας ένα μικρό κομμάτι είναι που είναι... που θέλει διευθέτηση, μπαίνει στο αυτοκίνητο και τα βλέπεις. Αυτό είπα. Εγώ έχω πάει πολλές φορές και χειμώνα και καλοκαίρια να ξέρω πού είμαι. Ότι έχουμε κάνει υποθέσεις λάθος. Και αυτά οφείλουμε, είναι μικρές οι διορθώσεις. Δεν είναι όλη η λίμνη ότι θα διορθωθεί. Και κάποια, παράδειγμα, υπάρχουν και κάποια κτίσματα, έτσι. Είναι του Παγωτού, είναι των Κολοκαίων κλπ. Αυτά, αν γίνει από το Υπουργείο μια διόρθωση τοπική στη ΖΟΕ, δεν έχει κανένα πρόβλημα και αυτά. Δεν είναι κάτι το οποίο ανακαλύπτουμε την Αμερική. Είναι θέματα ηθικής τάξης για μένα. Σε σημεία. Τα σημεία μπορούν να αλλάξουν και να θέψουν το χωριστό σε κάθε... Ναι, σε κάθε... Ναι. Αυτό που συζητάμε όλοι τώρα όμως είναι για αλλαγή συνολική. Συνολική δεν μιλάει κανένας. Όλοι μιλάνε για συγκεκριμένα κομμάτια. Μιλάω, ένα κομμάτι είναι στο Μάτσικα, το οποίο για μένα είναι λάθος, έπρεπε να ακολουθήσουν με το κρυπίδωμα ακριβώς το χωρισμό του υδάτινου με την στεριά. Ελάχιστες διαφορές έχει. Ένα δεύτερο είναι στους λογκάδες που τους παίρνεις, λέω, πολλές εκτάσεις μέσα στη λίμνη, τους έχεις ήδη πάρει, και θα τους αφήσεις κάποιοι για να ζουν, και αυτοί αφού τους έχουν δώσει εκτάσεις ακτίμονης που τις καλλιεργούν. Εμένα οι άνθρωποι αυτοί που είναι στην περιοχή του Μάτσικα ήρθαν και μου είπαν ότι εμείς θα υπογράψουμε ότι άμεσα δίνουμε τα 30 μέτρα πλάτος για να γίνει το έργο του Δήμου. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Αλλά εδώ μάθαμε και τους είπα θα σας ζητήσω νόμο 105 ολνών για να πάω στο Δήμαρχο. Το πρωί της Τετάρτης, εκπρόσωποι του Συλλόγου Ιδιοκτητών Μάτσικα παρουσίασαν στα τοπικά μέσα τις θέσεις τους για το ζήτημα της αναγκαστικής απαλωτρίωσης, στην οποία αποφάσισε να προχωρήσει η Δημοτική Αρχή. Με τον πρόεδρο του Συλλόγου, Βαγγέλη Κουτσή, να τονίζει πως με την αδιάλακτη στάση της η Δημοτική Αρχή δείχνει πως επί της ουσίας αυτή είναι που δεν επιθυμεί να γίνει το έργο του ποδηλατόδρομου και όχι οι ιδιοκτήτες. Ένα έργο το οποίο έχουν σχεδιάσει να γίνει περνώντας μέσα από περιουσίες, δεν είναι δυνατόν να εκτελεστεί. Άρα, εμάς μας βάζει σε υπόνοιες ότι η Δημοτική Αρχή σίγουρα δεν θέλει να γίνει το έργο, γιατί γνωρίζουμε ότι σκοντάται σε πάρα πολλά σημεία. Συγκεκριμένα εδώ βλέπετε ότι υπάρχει ένας κρυπιδότυχος. Έχουν περάσει την κόκκινη γραμμή η Επιτροπή Οριοθέτησης της Λίμνης παλαιότερα πάνω στον κρυπιδότυπο. Κάπου σταματάει ο κρυπιδότυχος και αρχίζει ένα φυσικό έδαφος όπου είναι λίγο πιο υπερυψωμένο από τη λίμνη. Από εκεί λοιπόν θα το δείτε και μετά, μπαίνουν μέσα 30 μέτρα και κάνουν απαλωτρίωση αναγκαστική των περιουσιών των κατοίκων της περιοχής. Συγκεκριμένα, από 300 στρέμματα που είναι η περιοχή από πλατεία Μαβίλη Παπανδρέου μέχρι και τις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της Λιμνοπούλας, είναι 300 στρέμματα. Αυτός ο σχεδιασμός παίρνει περίπου 80 με 90 στρέμματα, μόνο και μόνο για ένα ποδηλατόδρομο. Εμείς τους εξηγήσαμε, προχθές που βρεθήκαμε με τον κύριο Πίχα, τον αντιδήμαρχο της Πολεοδομίας και με την προϊσταμένη της Πολεοδομικής Υπηρεσίας, ότι η μόνη λύση, η μόνη διέξοδος είναι να αλλάξουν, να τροποποιηθούν τα όρια και οι γραμμές. Μας είπανε σαν απάντηση ότι εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ας μας στείλει το Υπουργείο ένα χαρτί, ένα έγγραφο, μια επιστολή που να μας λέει να σταματήσουμε το έργο, διότι το έργο είναι εντεταγμένο και θα γίνει.
Το έργο δεν θα γίνει και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, μάλλον ούτε τη Δημοτική Αρχή την ενδιαφέρει να γίνει, γιατί προσκρούει πάνω σε σοβαρές συνθήκες. Οι περιουσίες όλες αυτές είναι προσφυγικές. Η Σύμβαση της Γενέβης του 1951 περί δικαιωμάτων των προσφύγων τις καλύπτει. Άρα λοιπόν, μία προσφυγή των κατοίκων σταματάει το έργο τουλάχιστον για 10-15 χρόνια. Δεν μπορεί λοιπόν κάθε Σαββατοκύριακο να γίνεται ένας πανικός εδώ πέρα και να μην μπορούμε να κυκλοφορήσουμε, να ανοίξουν κάποιοι δρόμοι. Ας έρθουν λοιπόν σε συμφωνία, ας αλλάξουν τα όρια τα οποία ισχυρίζονται δεν αλλάζουν. Ψέματα είναι αυτό. Πώς δεν αλλάζουν? Το 2018 ο πρώην δήμαρχος ο κύριος Μπέγκας είχε κάνει ενέργειες για την κυραφροσύνη εδώ το ακίνητο, το οποίο έκοβε και απαξιούσε εντελώς το γκρέμιζε δηλαδή. Αυτό λοιπόν έκανε. Ά, γιατί... Ακριβώς. Και η κίτρινη γραμμή μέσα από το ακίνητο. Μέσα από το ακίνητο. Και ορθώς το έπραξε. Άρα δηλαδή εμείς είμαστε αλλουνού Παπά Ευαγγέλιο, αλλουνού Θεού. Εδώ βλέπετε τον κρυπιδότυχο. Εδώ λοιπόν από την πλατεία Μαβίλη μέχρι εδώ κάτω στο δέντρο που βλέπετε πάει στη λίμνη που υπάρχει ο κρυπιδότυχος, η κόκκινη γραμμή είναι εδώ. Εδώ μέχρι 30 μέτρα, μέχρι 30 μέτρα είναι η κίτρινη γραμμή. Αυτά φεύγουν. Ένα το κρατούμενο. Από εκεί λοιπόν που σταματάει ο κρυπιδότυχος μπαίνουν 30 μέτρα μέσα και οδηγούν την γραμμή τη φυσική και φτάνουν μέχρι τις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις. Μίλα πως το δω. Αυτές λοιπόν όλες οι εκτάσεις σύμφωνα με το σχεδιασμό τους φεύγουν. Βλέπετε ότι υπάρχει φυσικό όριο της λίμνης που θα μπορούσαν να συνεχίσουν όλο αυτό πέρα μέχρι κάτω τις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις, να βάλουν την κόκκινη γραμμή και να πάρουν αυτό το οποίο αρμόζει να πάρουν. Και ο ποδηλατόδρομος να γίνει και οι περιουσίες των κατοίκων να μην απαλωτριωθούν αναγκαστικά. Στον κατάλογο με τους 20 αρχαιολογικούς χώρους και περιοχές που αναγράφονται και αναφέρονται στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας βρίσκονται μεταξύ άλλων το Ιστορικό Κέντρο των Ιωαννίνων, το νησί της Παμβότιδας, οι αρχαιολογικοί χώροι της Δωδώνης και της Νικόπολης. Η σύμβαση υπογράφηκε από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος Κωνσταντίνο Σκρέκα, καθώς και παρουσία άλλων αρμόδιων προσώπων. Οι αρχαιολογικοί χώροι της Δωδώνης και της Νικόπολης αντίστοιχα, η παλιά πόλη των Ιωαννίνων προφανώς, το ιστορικό κέντρο, καθώς επίσης και το νησί της Παμβότιδας περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τους 20 αρχαιολογικούς χώρους και περιοχές που αναφέρονται στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Η προγραμματική υπογράφηκε την Τρίτη από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος Κωνσταντίνο Σκρέκα και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΦΗΠΕΚΑ Κωνσταντίνο Τριάντη, παρουσία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Άμυρα και του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου. Η προγραμματική σύμβαση, στην οποία συμμετέχει και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, με προϋπολογισμό 258.000 ευρώ και διάρκεια 18 μηνών, προβλέπει την καταγραφή της χλωρίδας και πανίδας στους 20 αρχαιολογικούς χώρους. Στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρεται πως η διαφύλαξη και προστασία των αρχαιολογικών χώρων επέδρασε ευεργετικά και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η θεσμική θωράκιση των αρχαιοτήτων απέτρεψε στις περισσότερες περιπτώσεις αρνητικές για τη βιοποικιλότητα δραστηριότητες όπως η εκτός σχεδίου δόμηση, η υπεράντληση υδάτων ή η ρύπανση του εδάφους από εντατικές γεωργικές πρακτικές. Έτσι, πολλοί αρχαιολογικοί χώροι λειτουργήσαν ως αποτελεσματική ομπρέλα προστασίας τοπικών πανίδων και χλωρίδων, αναφέρεται. Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης, το Υπουργείο Πολιτισμού θα προσδιορίσει το γεωγραφικό αντικείμενο μελέτης σε κάθε επιλεγμένο αρχαιολογικό χώρο και θα συνεισφέρει με τα διαθέσιμα στοιχεία βιοποικιλότητας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα εξασφαλίσει τη χορήγηση των απαραίτητων αδειών για τις εργασίες πεδίου. Το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου καταγραφής χλωρίδας και πανίδας με το συντονισμό επιστημόνων και ο ΟΦΗΠΕΚΑ αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση. Την σχετική προαναγγελία άλλωστε για την υλοποίηση του προγράμματος είχαν κάνει από κοινού η Υπουργός Λίνα Μενδώνη και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς κατά την τελετή παράδοσης του έργου αποκατάστασης των κερκίδων του Κάτω Κύλου του Θεάτρου της Δωδώνης στις 21 Ιουνίου. Με το Υπουργείο Πολιτισμού, εμείς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, κάνουμε μια δουλειά συντονισμένα η οποία έχει να κάνει με την προστασία της βιοποικιλότητας των αρχαιολογικών χώρων. Εδώ έχουμε τη μαντική βελανιδιά, το χρώισμά της. Έχουμε ένα σωρό διαφορετικά είδη λουλουδιών, φυτών, εντόμων, πτηνών που περνούν ή ζουν σε αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο.
Με την υλοποίηση του έργου αντικατάστασης του όδου φωτισμού με λάμπες LED, η Δημοτική Αρχή υπολογίζει ότι θα προκύψει εξοικονόμηση χρημάτων ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, τονίζεται πως το κόστος για τις μελέτες του έργου καλύφθηκε από τον μηχανισμό Έλενα και όχι από το Δήμο Ιωαννιτών. Παρόμοια άποψη με αυτή του Δήμου Ιωαννιτών εξέφρασε και ο κ. Καχρημάνης. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Ταμιακή εξοικονόμηση πλέον του 1 εκατομμυρίου ετησίως, υπολογίζει η Δημοτική Αρχή ότι θα προκύψει με την υλοποίηση του έργου αντικατάστασης του οδοφωτισμού και μάλιστα με τις σημερινές τιμές που είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Κάτι που θα δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσει στη μείωση των ανταποδοτικών τελών για τους δημότες. 2 ημέρες μετά τις δηλώσεις του κυρίου Ελισάφ και 1 ημέρα μετά το μπαράζ ανακοινώσεων από δημοτικές και περιφερειακές παρατάξεις σχετικά με την ανάδειξη αναδόχου με ποσοστό έκπτωσης 1%, η Δημοτική Αρχή τοποθετήθηκε επιμένοντας ότι το έργο είναι ωφέλιμο και για οικονομικούς λόγους και όχι μόνο για λειτουργικούς και αισθητικούς. Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της, ο Δήμος Ιωαννιτών δεν χρεώθηκε ούτε 1 ευρώ για την εκπόνηση των μελετών και την ορίμανση του έργου. Ο Δήμος δεν θα χρεωθεί ούτε 1 ευρώ, συνεχίζει, για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, που θα αφορά σε όλη την έκταση του Δήμου. Με την ολοκλήρωση του έργου αντικατάστασης του οδοφωτισμού θα δοθεί η δυνατότητα για άμεση μείωση των ανταποδοτικών τελών. Όσοι μιλούν, συνεχίζει, για ποσοστά και εκπτώσεις οφείλουν να γνωρίζουν ότι ο προϋπολογισμός δεν καθορίζεται με ποσότητες εργασιών και τιμές μονάδας ενός κλασικού δημόσιου έργου, αλλά προκύπτει από την ελάχιστη εκτιμόμενη εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας που για το διαγωνισμό του Δήμου προσδιορίστηκε στο 62,4% επί της τρέχουσας ενεργειακής κατανάλωσης. Σε όλη την περίοδο λειτουργίας του έργου, ο Δήμος θα έχει ταμιακή εξοικονόμηση που υπολογίζεται ότι μπορεί να φτάνει το 1 εκατομμύριο ετησίως, με βάση τις σημερινές τιμές. Τα χρήματα αυτά, τονίζει, θα επιστραφούν στους δημότες με μείωση των ανταποδοτικών τελών. Για το διαγωνισμό και την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου στα έργα του οδοφωτισμού σε Γιάννενα και Πρέβεζα, ρωτήθηκε και ο Αλέξανδρος Καχρημάνης, υποστηρίζοντας πως οι δύο Δήμοι μόνον ωφέλη θα έχουν από την υλοποίηση του έργου. Επέμεινε μάλιστα ότι αυτό προέκυψε από τον υπολογισμό του κόστους που θα είχε ο Δήμος Ιωαννιτών σε βάθος 12 ετίας, που με τις σημερινές τιμές και συνθήκες θα ήταν πολλαπλάσιο σε σχέση με το οικονομικό αντικείμενο του έργου και το σύνολο του εξοπλισμού που θα παραμείνει στην ιδιοκτησία του μετά την παρέλευση της 12 ετίας. Όταν βγήκε η διακήρυξη του έργου με τις συνθήκες που είχε τότε η τιμή της κιλοβατόρας, το κόστος του Δήμου χωρίς ΦΠΑ για 12 χρόνια ήταν 24.797.641,57 ευρώ. Αφού γίνεται η προσφορά και καθόμαστε και κάνουμε όλες τις αναλύσεις με τα τότε νούμερα που ισχύαν για την ηλεκτρική ενέργεια και για την τιμή μονάδος, βγάζουμε ότι το εγγυημένο οικονομικό όφελος του Δήμου από την κατάσταση που ήταν τότε με τα φωτιστικά που είχε στη χρήση είναι 3.747.682,56. Παράδειγμα, ο Δήμος Ιωαννιτών έπρεπε με άλλες μεθόδους να φτιάξει το έργο και να περιμένει μετά να πάρει κέρδος. Σήμερα δεν βάζει ευρώ και βρίσκεται σε ένα έργο τελειωμένο, στο οποίο στο τέλος των 12 ετών θα πάρει κέρδος 3.747 με τα τότε χρήματα, όχι με τα σημερινά που έχει ξεφύγει η κιλοβατόρα. Ο Δήμος σήμερα κερδίζει. Δεν υπόθηκε ποτέ αυτό που λέτε εσείς για τα ΣΕΑ. Υπόθηκε ότι θα είναι κερδισμένος και ότι από την αρχή, όπως κατεβαίνει η διακήρυξη, ο Δήμος θα είναι κερδισμένος. Την πρώτη θέση στο Γενικό Δίκτυο Ικανοποίησης από τους επισκέπτες και πελάτες κατέκτησαν οι ξενοδόχοι της Ηπείρου για το πρώτο εξάμηνο του 2022. Ένα αποτέλεσμα που αποτυπώθηκε στο στατιστικό δελτίο του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, όπως ακριβώς και το 2019. Ως ένα παράσημο υποδέχθηκαν οι ξενοδόχοι των Ιωαννίνων την πρώτη θέση στο Γενικό Δίκτυο Ικανοποίησης από τους επισκέπτες των ξενοδοχείων της Ηπείρου για το πρώτο εξάμηνο του 2022. Το στοιχείο αυτό αποτυπώθηκε στο στατιστικό δελτίο του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, επαναλαμβάνοντας το ίδιο αποτέλεσμα με το 2019.
Τα ξενοδοχεία της Ηπείρου και όχι μόνο των Ιωαννίνων διακρίθηκαν με τους επισκέπτες να εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε ποσοστό 91,2%. Όπως ανέφερε ο Σπύρος Σουρέλης, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, η πρωτιά είναι σημαντική. Οι ξενοδόχοι όμως δεν μένουν σε αυτήν, αλλά προσπαθούν να αναδείξουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων έχουμε μια αγαστή συνεργασία και θα ήθελα να κάνω και μια έκκληση προς τους επαγγελματίες του τουρισμού να συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια που στέλνονται, ώστε να έχουμε και άλλα στατιστικά στοιχεία. Ειδικά το ερωτηματολόγιο το εβδομαδιαίο δεν χρειάζεται πάνω από ένα λεπτό για να συμπληρωθεί. Από εκεί και πέρα, βέβαια, δεν μένουμε μόνο σε αυτό. Στην πρωτιά που κατέδειξε η περιοχή μας τόσο το 2019 όσο και το πρώτο εξάμηνο του 2022. Και γι' αυτό και στην ανακοίνωση που βγάλαμε προσπαθούμε να αναδείξουμε τόσο την ανάγκη να τελειώσουν τα μεγάλα έργα υποδομής από την πολιτεία, όσο και να καταφέρουμε να πετύχουμε το προσδοκόμενο και τη βελτιστοποίηση των πόρων που διατίθενται, να δημιουργηθεί ένας οργανισμός ο οποίος θα συμβάλλει στην προώθηση και την προβολή του προορισμού. Η εικόνα στο μεταξύ με τις πληρότητες και γενικότερα με τις κρατήσεις για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είναι εξαιρετικά θετική και εκτιμάται πως αν δεν προκύψει κάτι αναπάντεχο, παρόμοια θα είναι η εικόνα και το Σεπτέμβριο. Η αγωνία που υπάρχει ωστόσο αφορά στην πορεία των εσόδων των επιχειρήσεων που λόγω της αύξησης του λειτουργικού κόστους αναμένεται να είναι μειωμένα. Η εικόνα όσον αφορά τις κρατήσεις και τις πληρότητες είναι θετική, υπέρ των δέων με βάση τα αναμενόμενα, τουλάχιστον και ο Ιούλιος κύλησε σε πολύ καλά επίπεδα. Το ίδιο αναμένεται και για τον Αύγουστο. Υπάρχει προβληματισμός από το Σεπτέμβριο και μετά κατά πόσον θα πάμε καλά. Κατεξοχήν από το Σεπτέμβριο και μετά ήταν μια περίοδος που πηγαίνουμε καλά και ευελπιστούμε ότι θα συνεχιστεί αυτό παρά τις αντικσότητες που υπάρχουν, κυρίως όσον αφορά την ακρίβεια. Από εκεί και πέρα σίγουρα βέβαια τα έσοδα θα είναι μειωμένα γιατί το κόστος ανεβάζει πολύ το λειτουργικό. Οπότε οι επιχειρήσεις θα κλείσουν με μειωμένα έσοδα, ίσως κάποιες και με οριακά τζίρους οι οποίοι θα είναι μείον. Όσον αφορά το ενεργειακό, σίγουρα είναι ικανοποιητικό το ότι πλέον δεν υπάρχει ρήτρα αναπροσαρμογής και ότι δίνονται εκπτώσεις και στις επιχειρήσεις στην υπέρογγη αύξηση του κόστους. Αυτό που προβληματίζει περισσότερο είναι η αύξηση των πρώτων υλών. Δεν ξέρω αν εκεί μπορεί να υπάρξει μία παρέμβαση, γιατί σίγουρα και εμείς δυσκολευόμαστε να τιμολογήσουμε ό,τι έχει σχέση να κάνει με το φαγητό, είτε είναι πρωινά είτε φαγητά. Από εκεί και πέρα η πολιτεία και η κυβέρνηση μας στήριξαν όλο αυτό το διάστημα στις δυσκολίες που περάσαμε. Ίσως θέλουμε κάποια περαιτέρω ενίσχυση και στήριξη στην επιμήκυση των δανείων, αλλά αυτό θα συζητηθεί από Σεπτέμβριο και μετά. Και όπως ξέρετε ξεκίνησαν και οι επιστρεπτές, η επιστροφή των επιστρεπτέων ποσών, η οποία βέβαια ναι μεν με την επιμήκυνση δίνει μία ανάσα, θα θέλαμε αλλά δεν επετεύχθηκε, ίσως να είχαμε ακόμα μεγαλύτερη έκπτωση. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, Άρης Μπαρτζόκας, εξέφρασε μια αισιόδοξη εκτίμηση για μια νέα γεώτρηση στους Λογκάδες. Όπως ανέφερε συγκεκριμένα ο κύριος Μπαρτζόκας, εντός του φθινοπόρου θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες αλλά και οι εργασίες για τη λειτουργία της νέας γεώτρησης, τονίζοντας μάλιστα ότι η ΔΕΙΑΗ έχει ήδη προχωρήσει τις ενέργειες προς τη διεύθυνση υδάτων της αποκεντρωμένης διοίκησης. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Την αρκετά αισιόδοξη εκτίμηση ότι εντός του φθινοπόρου θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και παράλληλα οι εργασίες για τη λειτουργία της νέας γεώτρησης στους Λογκάδες, εξέφρασε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ. Με απόφαση του, το ΔΣ της επιχείρησης στην συνεδρίαση της Δευτέρας αποφάσισε να προχωρήσει με τη διαδικασία του κατεπήγοντος μια τέταρτη γεώτρηση στην περιοχή των Λογκάδων, με τη λειτουργία της οποίας εκτιμάται ότι θα αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα με την επάρκεια νερού στη Δημοτική Ενότητα Παμβότιδας και κυρίως στα ψηλά σημεία του Κατσικά. Τον τελευταίο καιρό είχαμε προβλήματα κυρίως στα ψηλά σημεία του Κατσικά. Και τούτο διότι υπήρξε υπερκατανάλωση στα χαμηλά σημεία όπου γινόταν και χρήση του ύδατος για άρδευση ως μειόφιλε. Εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε αυτό ανοίγοντας μια τέταρτη γεώτρηση και αυξάνοντας το νερό που θα έχει στη διάθεσή της η περιοχή της Παμβότιδος. Δηλαδή τον τελευταίο καιρό δεν ήταν θέμα διευθέτησης αγωγών
ύδατος μέσα στην περιοχή, η έλλειψη ύδατος, αλλά ήταν η μη επάρχεια. Δηλαδή οι τρεις γεωτρήσεις αυτές τις θερμές ώρες της ημέρας τους θερινούς μήνες φάνηκε ότι δεν επαρκούν. Η απόφαση ήταν με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Έτσι, γιατί όπως ξέρετε κάναμε και μία γεώτρηση πριν από 2 χρόνια στο Δρίσκο και αυτές οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες. Και όσο πιο γρήγορα μπορούμε, ελπίζω και μέσα στο φθινόπωρο να έχουμε ολοκληρώσει το έργο αυτό. Να υπενθυμίσω ότι οι γεωτρήσεις τις οποίες χρησιμοποιεί η ΔΕΙΑΗ είναι παλιές γεωτρήσεις. Δηλαδή έχουμε μερικές δεκαετίες που δεν έχουν γίνει γεωτρήσεις στο λεκανοπέδιο. Στη συνέχεια, αφού λύσουμε το πρόβλημα αυτό στο νότιο τμήμα του Δήμου, θα κάνουμε παρεμφερείς ενέργειες και για το βόρειο τμήμα, δηλαδή και προς την Κρία και προς την Αγία Μαρίνα. Ετοιμάζουμε μία μελέτη για καθαρισμό και εκβάθιση κάποιων γεωτρήσεων, διότι αυξάνονται οι καταναλώσεις τα τελευταία χρόνια λόγω και της αύξησης των θερμοκρασιών, με αποτέλεσμα να είναι οι απαιτήσεις πολύ μεγάλες. Παράλληλα, όπως ανέφερε ο κύριος Μπαρτζόκας στη συνεδρίασή του, το ΔΣ αποφάσισε να αναθέσει τη μελέτη ίδρευσης και για τα καρδαμίτσια για να διαπιστωθεί ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει η απαιτούμενη επάρκεια νερού. Ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται ή υλοποιούνται μελέτες και έργα αντικατάστασης δικτύου στην Ηλιόκαλη και στη Δαφνούλα. Λάβαμε μία απόφαση να αναθέσουμε και τη μελέτη της ίδρευσης για την περιοχή των καρδαμιτσίων. Δηλαδή να προσπαθήσουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και δεν επαρκεί σε μερικές περιοχές το νερό. Θα γίνει μια μελέτη εξ αρχής. Είναι παλιές οι σωληνώσεις, η διατομή τους είναι μικρή. Αν απαιτηθεί κάποια άλλη δεξαμενή, αν απαιτηθεί κάποια άλλη διευθέτηση του ύδατος που φτάνει στα καρδαμίτσια, γιατί ξέρουμε όλοι ότι στα καρδαμίτσια μερικές οδοί έχουν πολύ λιγότερο νερό από κάποιες άλλες. Θα δώσουμε τη μελέτη σε ένα μελετητή και ελπίζω να έχουμε σύντομα την απάντηση ώστε να προχωρήσουμε. Ήδη να πω επίσης ότι έχει κατατεθεί η μελέτη για την αντικατάσταση του δικτύου της Ηλιόκαλης και βρίσκεται σε εξέλιξη και η μελέτη για την αντικατάσταση του δικτύου της Δαφνούλας. Με τις μικρές παρεμβάσεις που κάναμε στα Μάρμαρα και στην Αγία Μαρίνα, εκεί φαίνεται ότι έχει λυθεί πλέον το πρόβλημα. Την Πέμπτη, στο πλαίσιο του έργου αντικατάστασης του αγωγού ίδρευσης των Κατσικάν, θα γίνει διακοπή υδροδότησης από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Μία μικρή διακοπή σε μικρή περιοχή υδροδότησης θα έχουμε αύριο στον Κατσικά, στην οδό Μπιζανίου. Και τούτο διότι είναι προγραμματισμένη η αντικατάσταση του παλαιού αγωγού ίδρευσης με το καινούριο πολυεθυλενίου περίπου 950 μέτρων και θα είναι περίπου από την ποτοπία Μάντζιου μέχρι το Τεμπελχανίο που λέμε και θα διαρκέσει και στις καθέτους της οδού Μπιζανίου και θα διαρκέσει από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Εδώ κυρίες και κύριοι το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Από όλους εμάς καλό σας βράδυ.